Συνάδελφοι, αρκετοί ίσως να γνωρίζετε ήδη την επίθεση που έχει ξεδιπλώσει η εργοδοσία της ΕΔΙΜΑΚ απέναντι στο συνδικάτο μας, στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, μεταλλείο που εκμεταλλεύεται η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, τη γατρική της Eldorado Gold. Στις 28 Ιουλίου 2021 η εταιρεία ΕΔΙΜΑΚ, εργολάβος Ελληνικός Χρυσός, μου κοινοποίησε την απόλυσή μου με δικαστικό επιμελητή στην πύλη του μεταλλείου, όταν σχόλασα και αποχωρούσα από την εργασία μου. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν, ενώ εργαζόμουν ακόμα, έλαβα ένα email το οποίο έγραφε ότι η εταιρεία έκανε πάυση των καθηκόντων μου ως τεχνικός ασφαλείας στο έργο. Όταν πήγα να ζητήσω εξηγήσεις τι σήμαινε αυτό το email από τον διευθυντή της εταιρείας στο εργοτάξιο, εκείνος μου απάντησε ότι δεν γνώριζε κάτι επί του θέματος. Στη συνέχεια, έλαβα το ραβασάκι απόλυση από το δικαστικό, όταν χτύπησα την κάρτα μου για να σχολάσω. Την οποία κάρτα είχαν βεβαίως ήδη ενημερώσει έντυπα και Ελληνικός Χρυσός να μου απενεργοποιήσουν για να μην μπορώ να ξαναμπω στο εργοτάξιο. Συνάδελφοι, η επίθεση αυτή στο συνδικάτο μας δεν είναι κεραυνός ενεθρία, αφορά την αγωνιστική και διεκδικητική δράση του συνδικάτου μας για τα δικαιώματα των εργαζόμενων και για την προστασία της ίδιας της ζωής των εργαζομένων. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία έντυπα και επιτίθεται στο συνδικάτο μας και στη συνδικαλιστική δράση γενικότερα. Από την πρώτη στιγμή ίδρυσης του συνδικάτου μας, πριν περίπου ένα χρόνο, έδειξαν τις διαθέσεις τους όταν απαιτήσαν από την εταιρεία να παρθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Εκείνοι τότε αρνιόντουσαν να τα πάρουν, είτε δήλωναν αναρμόδιοι και πέταγαν τον μπαλάκι στην Ελληνικός Χρυσός, είτε ακόμη μας έλεγαν ότι δεν είναι και τόσο χάλια τα πράγματα όπως τα λέτε, άλλωστε και σε υπόγειο μεταλλείο δουλεύετε, τι θέλετε. Φυσικά, εμείς δεν αποδεχτήκαμε ότι πρέπει να δουλεύουμε, ότι επειδή δουλεύουμε σε υπόγειο μεταλλείο, πρέπει να εργαζόμαστε κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες εργασίας, χωρίς αέρα μέσα στην κάπνα, με τον καθημερινό κίνδυνο να πέσει κανένας βράχος από το κεφάλι, από το ταβάνι και να μας πλακώσει, με χαλασμένα μηχανήματα που να μην επισκευάζονται στην ώρα τους και άλλα. Είπαμε πως δεν θα δεχτούμε άλλο να θυσιάζουν τις ζωές μας για να βγατίζουν αυτοί τα χέρια τους στις πλάτες μας. Αυτή συνέχεια μας πιέζουν για να αυξήσουμε την παραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να έχουμε καν το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό, χωρίς να δείχνουν το παραμικρό ενδιαφέρον για τις συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες δουλεύουμε και για τον κίνδυνο που διατρέχουμε. Έτσι, προχωρήσαμε σε μια σειρά κινητοποιήσεων, διεκδικώντας το αυτονόητο να μπαίνουμε και να βγαίνουμε σόκι αυλαβείς από τις στοές, χωρίς να ρισκάρουμε κάθε μέρα τη ζωή μας σε όλους αυτούς τους κινδύνους που προκαλούν τα λοιπή μέτρα ασφάλειας που δεν παίρνει εταιρεία. Παράλληλα, προχωρήσαμε και σε καταγγελίες για την όλη κατάσταση και στην Ελληνικός Χρυσός αλλά και στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, χωρίς κανένας από τους δύο βεβαίως να πάρει κάποιο ουσιαστικό μέτρο και να επιβάλλει τα αυτονόητα. Χαρακτηριστικό της εχθρικής τάσης και των ελλειπών μέτρων ασφάλειας εταιρείας είναι το γεγονός ότι η εταιρεία για σχεδόν 2 χρόνια δεν υπόγραφε καν το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας, το οποίο συμπλήρωνα ως τεχνικός ασφαλείας, με όλες τις παρατηρήσεις για τα λοιπή μέτρα ασφάλειας που υπήρχαν στο μεταλλείο, αλλά πολύ περισσότερο κιόλας δεν λάμβανε και το παραμικρό μέτρο για την προστασία των εργαζόμενων από τους κινδύνους αυτούς. Να αναφέρω εδώ ότι κάποια από τα αιτήματα του συνδικάτου μας υλοποιήθηκαν κάτω από το βάρος των κινητοποιήσεών μας, και αυτά βέβαια σε έναν βαθμό όχι απόλυτα. Διότι όλα ακόμα και η ίδια η ζωή του εργαζόμενου μπαίνουν για τις εταιρείες στην επικίνδυνη ζυγαριά κόστους ωφέλους. Αυτοί το μόνο που προσκυνάνε είναι το κυνήγι του κέρδους με κάθε κόστος, ακόμα και με ανθρώπινες ζωές. Αρκετές φορές προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν ακόμη τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους στο συνδικάτο, βάζοντας διάφορους καλοθελητές να παγαλίζουν τους εργαζόμενους ότι όσοι είναι στο συνδικάτο θα απολυθούν, όσοι δεν είναι μπορεί να πάρουν και κάποιο πόνους, εφαρμόζοντας συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε όλους τους νέους συναδέλφους που προσλήφθηκαν, απολύοντας συνέχεια τους συναδέλφους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συμμετείχανε στις κινητοποιήσεις του συνδικάτου. Τελευταίο αποκορύφωμα πριν την τωρινή επίθεση ήταν η προσπάθεια της ΕΔΙΜΑΚ πριν 4 μήνες να απολύσει ξανά εμένα και τον γραμματέα του συνδικάτου με πρόφαση ένα στημένο από την πλευρά τους διαπληκτισμό. Προσπάθεια η οποία έπεσε και τότε στο κενό όταν συνάντησε τη στεναρή αντίδραση και κινητοποίηση από τους εργαζόμενους στο μεταλλείο αλλά και από τις δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καταδίκασαν την προσπάθεια της εταιρείας να απολύσει τον πρόεδρο και τον γραμματέα του συνδικάτου. Ο αγώνας που δώσαμε τότε, μαζί με το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από την εργατική τάξη όλης της χώρας, τους ανάγκασε να τα μαζέψουν και από ό,τι φαίνεται να αναδιπλώσουν τα σχέδιά τους. Δεν μας γονάτισαν όλα αυτά και επανέρχονται τώρα ξανά,
νομίζοντας πως θα μας πιάσουν στον ύπνο. Ξέραμε από τότε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους να διαλύσουν το συνδικάτο μας, τη συλλογική δύναμη των εργαζόμενων που μάχεται καθημερινά για να αποσπάσει οποιαδήποτε κατάρτιση για τους εργαζόμενους, για να προστατεύσει τα εργασιακά μας δικαιώματα, για να βελτιώσει τους όρους εργασίας μας, για να προστατεύσει την ίδια μας τη ζωή στην τελική. Το ταξικό συνδικάτο μας, που βάζει στην προμετωπίδα του τα συμφέροντα και τις ανάγκες όλων των εργαζόμενων, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ των εργαζόμενων, παλεύει για την ενότητα όλων των εργαζόμενων στα μεταλλεία Κασάνδρας, δεν το θέλουν μες στα πόδια τους. Αποτελεί για αυτούς και για τα σχέδιά τους αγκάθι. Σχέδια τα οποία είναι κοινός τόπος όλων των μεγαλοεπιχειρηματιών να επιτεθούν και να τσακίσουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, γι' αυτό και παίρνουν από τώρα τα μέτρα τους για να ξεμπερδέψουν με το συνδικάτο μας, ώστε να επιτεθούν στη συνέχεια ανενόχλητοι στους εργαζόμενους. Με τη λυσαλέα αυτή επίθεσή τους, φανερώνουν όμως και το φόβο τους. Τι τρέμουν πραγματικά, την πραγματική οργάνωση και την ενότητα των εργαζόμενων κάτω από τα δίκαια αιτήματά μας. Τους δίνουμε όμως και σήμερα από εδώ μια υπόσχεση, ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις μας ο φόβος τους να γίνει πραγματικότητα. Θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο το συνδικάτο μας για να υπεραφιστούμε τα συμφέροντά μας. Με αυτή την απόλυση ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να επιτεθεί η μεγαλειοδοσία σε όποιον αντιστέκεται διεκδικεί καλύτερους όρους εργασίας. Αξιοποιώντας βέβαια και όλο το αντεργατικό πλαίσιο νόμων που έχουν οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια όλες τις κυβερνήσεις, με κερασάκι στην τούρτα και τον πρόσφατο αντεργατικό νόμο για τα εργασιακά. Γι' αυτό και συμφωνούμε ότι πρέπει να παλέψουμε να ανατραπούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που ξυλώνουν ένα-ένα στις εργατικές μας κατακτήσεις. Καλούμε κάθε σωματείο, κάθε συνδικαλιστική οργάνωση να κάνει υπόθεση δική του την οργάνωση της πάλης κόντρα σε αυτή την τρομοκρατική συνδικαλιστική απόλυση που προμηνύει τι ετοιμάζουν για την εργατική τάξη όλης της χώρας. Πογκρόμ απολύσεων σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή που διεκδικεί για τους εργαζόμενους με σκοπό να μετατρέψουν τους χώρους εργασίας σε νεκροταφεία όπου κανένας δεν θα μιλάει, δεν θα διεκδικεί και όποιος παρακούει τις υποδείξεις θα στέλνεται με χαρακτηριστική ευκολία στην ανεργία, έξω από το χώρο δουλειάς δηλαδή. Έχουμε όμως συνάδελφοι τη δύναμη να μην τα αφήσουμε να περάσουν αυτά, να μην το επιτρέψουμε. Εκφράζουμε και από εδώ τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους σας, σε εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι από την πρώτη στιγμή αλληλέγγυοι εμπράκτος δίπλα μας στην επίθεση που δεχόμαστε. Στέλνουμε σε όλους τους εργαζόμενους μήνυμα αφύπνισης και ξεσηκωμού να οργανώσουν την πάλη τους σε κάθε σωματείο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Είναι ώρα ευθύνης και χρέος για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους συνδικαλιστές να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να οργανώσουν τον αγώνα για τα δικαιώματά τους, για την υπεράσπιση των σωματείων, της συλλογικής δύναμης και διεκδίκησης των εργαζόμενων. Σας καλούμε όλους αύριο στη συγκέντρωση που έχει προκηρύξει το συνδικάτο μας μαζί με την Ομοσπονδία Μεταλλορύφων Ελλάδος και μαζί με πολλά άλλα σωματεία που έχουν στηρίξει την κινητοποίηση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής στις 12.30 ώρα έξω από την επιθεώρηση εργασίας για να ανακληθεί τώρα η απόλυση του Προέδρου και να στείλουμε όλοι οι εργαζόμενοι το πιο ηχηρό μας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η επίθεση στα σωματεία των εργατών δεν θα περάσει. Κάτω τα ξερά τους από τα εργατικά σωματεία. Καλή δύναμη σε όλους.